Θα ήθελα να ρωτήσω και αυτό αν θα λειτουργήσουν φέτος, γιατί είναι ανασφάλιστα τα κτήματα που έτσι αλλιώς δεν μπορούν να λειτουργήσουν, να προχωρήσουμε. Και από ό,τι έχω ακούσει και στο σκήνο, δεν είναι και σε θέση να λειτουργήσει. Δηλαδή θέλει κάποιο σέρβις, έχει καμία κάποια λάστιχα στην εταιρεία, κτλ. Εντάξει, δεν ξέρω, δεν έχω εικόνα του σκήνου άμεση από ό,τι μου έχουν πει. Το βασικότερο είναι να ασφαλιστούν αυτά τα αυτοκίνητα. Αν μπορέσει να γίνει κάποιο σέρβις από το Δήμο του Ρακίου, ώστε να είναι και ασφαλή. Γιατί είναι δύο προσβεστικά οχήματα που τα λειτουργούσαμε πέρσι, βοηθήσαμε πάρα πολύ και στο Σχήνο και στο Λουτράκι και είναι σημαντικό να μπορέσουν να δουλέψουν και φέτος. Με τις δεξαμενές, όπως είπε, έχουν πολλά προβλήματα, έχουν κλαπεί κάποια connection, άλλες είναι άδειες, κάποιες άλλες έχουν πετάξει κάτω από τους δρόμους, δεν ξέρω για ποιο λόγο, κάποιοι θέλουν να μπουν να κόψουν κάποια δέντρα, είναι πεταμένες. Θα προσπαθήσουμε και εμείς, συνεργασία με τον Δήμο, να τις βοηθήσουμε. Και εμείς από πλευρά μας τώρα θα φέτος, εκτός από τις περιπολίες που κάνουμε κάθε χρόνο κατά όλη τη διάρκεια της ημέρας και μερικές φορές και τη νύχτα, παδρώναμε και πέρσι για λίγες ώρες, βέβαια, με ένα Σαββατοκύριακο κυρίως, ένα πυροφυλάκιο του Σχήνου, το οποίο είναι σε καλύτερη κατάσταση από όλα τα άλλα ακόμα. Και για φέτος θα δουλέψουμε και το ένα πυροσβεστικό στο Λουτράκι, για όσο μπορούμε, γιατί τα προβλήματα τα γνωρίζετε, τα οικονομικά. Για την κρίτικη περίοδο. Και μια πρόταση πλέον να γίνεται οι συναντήσεις αυτές τις 4 φορές το χρόνο, να μοιράζουμε δηλαδή και για τα εκλόγια και όλα τα άλλα. Και συγγνώμη για τις ματινές ώρες, γιατί είμαστε θελοντές. Και έχουμε μια δυσκολία με τις ουρανές. Εμείς εκεί στο Σοφικό διαθέτουμε αυτή τη στιγμή 5 οχήματα. Από τα 5 αυτά, το 1 είναι το πνευματικό υδροφόρο μας. Παρακαλάμε συνεργούς να τη φτιάξουμε. Πριν ήταν εκπρόσωπος του πνευματικού εδώ, τώρα δεν υπάρχει. Άρα δεν ακούει τι θα πούμε τώρα. Που κανονικά δεν ήταν και ο ίδιος ο Δήμαρχος, εδώ είναι πολύ σημαντική η συνάντηση αυτή. Στη συνέχεια, έχουμε πρόσβαση με τους δρόμους. Όχι όπως είπε στην Ήπη Καλιά, του ξαφνικά βρέθηκαν δύο επιστροφόρα του μηχανικού στις 10.30 το βράδυ και έγινε δουλειά. Αυτά μπορεί να γίνει πολύ πιο γρήγορα. Στη συνέχεια έχουμε πρόβλημα με τις πηγές των δουλειών, όπως είπε και ο κ. Δοκητής. Αυτή τη στιγμή διαθέτουμε 11 δεξαμενές. Ο κ. Δοκητής είπε ότι μπορεί να μας γεμίσει. Πώς να γεμίσει, όταν θα δουλεύουν οι κρουνοί, οι διακόπτες. Τόσο μεγάλο το κόστος είναι, τέλος πάντων, για να γίνουν όλες αυτές οι απαραίτητες ενέργειες. Γιατί όπως είπε και ο διευθυντής της πολιτικής προστασίας, τα χρήματα για τη διορτή της πατάτας ή της ντομάτας. Το Συμβούλιο Πολιτικής Προστασίας σε πλήρη απαρτία, με δεδομένο ότι παρότι η εντυπηρική περίοδος αρχίζει επισήμως αύριο, στην ουσία οι φωτιές στο νομό μας έχουν ξεκινήσει με δύο ήδη μεγάλα μέτωπα τα οποία είχαν εξελιχθεί τις προηγούμενες μέρες, τη φωτιά στα Τρίκαλα και τη φωτιά στο Σπαθοβούνι. Αυτό μας κάνει να είμαστε φέτος πολύ πιο ενεργητικοί, πολύ πιο έγκαιρα προετοιμασμένοι και γι' αυτό το λόγο το Συμβούλιο Πολιτικής Προστασίας διήρκησε πολλές ώρες, ακολούθησε ως χρονική διαδικασία την επίσκεψη του αρχηγού της πυροσβεστικής στο νομό μας και βέβαια ήρθε και σαν καρπός μια σειράς διαδικασιών που έχουν γίνει από τους χειμερινούς μήνες σε συναντήσεις με τις εθελοντικές ομάδες αλλά και τους φορείς που απαρτίζουν το όργανο της Πολιτικής Προστασίας, ώστε να έχουμε την καλύτερη δυνατή προετοιμασία, τον καλύτερο δυνατό συντονισμό για την φετινή αντιπυρική περίοδο. Αυτό που υπογράμμισαν όλοι οι φορείς και καταγράφηκε στα πρακτικά του Συμβουλίου Πολιτικής Προστασίας είναι ότι θα πρέπει να υπάρξουν τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης που αφορούν όχι μόνο τους θεσμικούς φορείς, Δήμους, Περιφέρεια, ΔΕΗ, ΟΤΕ, Πυροσβεστική, αλλά αφορούν κυρίως τους πολίτες. Η καλύτερη συνείδηση των πολιτών γύρω από τα θέματα των φυσικών καταστροφών, η υπευθυνότητα, η πειθαρχία στους κανονισμούς είναι το καλύτερο μέτρο πρόληψης ώστε να μην θρηνήσουμε άλλες φυσικές καταστροφές φέτος στο νομό μας. Όπως γνωρίζετε, το περσινό καλοκαίρι η Κορυνθία επλήγει ιδιαίτερα, κηρύχθηκε μέσα στους 10 πλέον πυρόπληκτους νομούς της χώρας. Καταφέραμε με τον καλό συντονισμό που είχαμε να αντιμετωπίσουμε έγκαιρα τα φαινόμενα αυτά. Φέτος προετοιμαζόμαστε για ακόμα πιο σκληρές καταστάσεις, με δεδομένο ότι υπάρχει και πιο πλούσια βλάστηση, αλλά και ότι η οικονομική ανέχεια έχει δημιουργήσει και μια εγκληματικότητα που σχετίζεται και με εμπρισμούς, είτε για τα καυσόξυλα, είτε για βοσκότοπους,
είτε για διάφορα άλλα ζητήματα που αφορούν ζητήματα της φετινής και της τελευταίας οικονομικής συγκυρίας. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ επικοδομητική κουβέντα επί του πρακτέου, δηλαδή για το διατάφτα και το τι υποχρεώσεις αναλαμβάνει ο κάθε φορέας και βέβαια τι υποχρεώσεις αναλαμβάνουμε και εμείς που έχουμε το συντονισμό όλων των αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων στις δράσεις που αφορούν και την πρόληψη και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών.